Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Όπως σας είχα προαναφέρει, θα έχουμε τον κύριο Ριζούλη σε λίγο μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος θα μας πει και ενδιαφέροντα πράγματα για μια πολύ καλή απόφαση δικαστηρίου για εργαζομένους που, Σπύρο, καλησπέρα, είχαν απολυθεί, είχαν μπει σε διαθεσιμότητα, πώς λεγόταν ακριβώς. Σε αναστολή, σωστά. Σε αναστολή, λόγω του. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Καλησπέριζω τώρα λοιπόν τον κύριο Παπαδάκη εκ νέου και πάμε, Σπύρο, μέσω Skype στην Θεσσαλονίκη, εκεί Βεργίνα Τηλεόραση. Βασίλης Παναγιωτίδης. Καλησπέρα, Βασίλη. Και Βασίλης είναι τυχερός πρώτα απ' όλα γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη και εμείς στην Αθήνα. Να τα λέμε αυτά. Από ποιο πλευρά το βλέπει κανείς. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κύριε Καλόγερα. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα. Με άλλον αέρα. Εντάξει. Το Βαρδάρι. Βαρδάρις, εκεί. Λοιπόν. Να πίνεις καφέ και να βλέπεις τον πύργο το λευκό. Ξέρεις, εγώ λέω είμαι τυχερός που έχουμε εκεί στη Βεργίνα έναν συνάδελφο σαν τον Βασίλη. Βγάζει πολλά θέματα. Αποκλειστικά θέματα, τα οποία παίζουν τα μέσα όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί είχαμε και τέτοιες παγκόσμιες αποκλειστικότητες. Βέβαια για τα συλλαλητήρια δεν ήταν, γιατί ήταν πολύ μικρός τότε. Για να έρθει. Στα πρώτα συλλαλητήρια ή στα δεύτερα. Λοιπόν, αλλά είχε όμως μια επιτυχία ο Βασίλης με αυτά που συμβαίνουν στο Σουδάν. Για πες τον Βασίλη. Έκανα μια έρευνα από την αρχή της εβδομάδας για να μπορέσω να έρθω σε επικοινωνία με κάποιους Έλληνες που βρίσκονται στο Σουδάν. Είναι 150 Έλληνες που βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Σουδάν, στο Χαρτούμ, εκεί όπου πραγματικά οι συγκρούσεις είναι σφοδρές καθημερινά και πολύ δύσκολα. Είναι τα όσα βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και τελικά κατάφερα μετά από αρκετές δυσκολίες, γιατί να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό και ζουν με ό,τι έχουν αποθηκεύσει στις αποθήκες τους και μένουν κλεισμένοι στο σπίτι τους για αρκετές ώρες και μέρες χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα. Τελικά μπόρεσα και επικοινώνησα με έναν εξ αυτών των Ελλήνων. Βρίσκεται αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βρίσκεται στο Χαρτούμ και μάλιστα το σπίτι του είναι στο κέντρο του Χαρτούμ, είναι δίπλα ακριβώς στην τουρκική πρεσβεία. Και τα βλέπει όλα, τα βλέπει όλα από κοντά μου. Αφηγήθηκε τα όσα συμβαίνουν και είχα μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα επικοινωνία μαζί του. Μου μετέφερε και μάλιστα live. Συγγνώμη, Βασίλη, θέλω να βλέπουμε πλάνα από το δεύτερο βίντεο που φαίνονται οι σφαίρες με τα καύσιμα και όλα τα σχετικά. Αν μπορούμε, τον παρακαλώ τον κύριο Κουτσούκο να το δούμε. Ωραία, βλέπουμε το βίντεο το δεύτερο. Για πες, Βασίλη. Ζήτησα να μου στείλει κάποιο βίντεο πέρα από τη συνέντευξη που κάναμε, τα όσα μπορούσε να μεταφέρει εκείνη τη στιγμή ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Του είπα να μου στείλει ένα βίντεο για να μου δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Έλατα και εδώ βλέπουμε το ρεύμα. Λέει ο άνθρωπος, ακουστεί ότι προσπαθούσαν να πυροβολήσουν το ρολόι για να μας βάλουν, να μας κάνουν ηλεκτροπληξία και να καεί το σπίτι. Δεν έγινε. Εδώ είναι η γεννήτρια. Προσπαθούσαν να πυροβολήσουν τη γεννήτρια. Δεν την πέτυχαν. Ευτυχώς δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος σώθηκε δηλαδή επειδή δεν ξέρουν σημάδι. Εδώ λέει, είχαμε λέει, το πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν πήραμε φωτιά. Δεν είχαν καλό σημάδι οι αντίπαλοι εκεί. Και να σας πω συγκεκριμένα ότι δεν είναι μόνο τις σφαίρες που βλέπετε εδώ πέρα. Σε λίγο στο βίντεο δείχνει πιο κάτω γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δύο βίδες χτύπησαν το σπίτι του. Η μία χτύπησε το όχημά του, το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο και μάλιστα λέει ότι το ντεπόζιτο ήταν γεμάτο. Οπότε, αν πήγαινε λίγο πιο πίσω και χτύπησε το ντεπόζιτο, θα έσκαγε και θα είχε διαλυθεί όλο το σπίτι. Και επίσης, η δεύτερη βίδα χτύπησε την πρόσωψη του σπιτιού του, η οποία διαλύθηκε. Αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή ήταν μέσα με την οικογένειά του. Δεν είχε κάποιον να τον προστατεύσει. Αναγκάστηκε, όπως μας είπε, να βρει τέσσερις ανθρώπους εκεί από το Σουδάν, ντόπιους, για να τους βάλει στο σπίτι του, για να τους προστατεύσουν. Έβαλε μάλιστα σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει μια έτσι, να δείχνει μάλλον ότι δεν ανήκει σε κάποιο σπίτι από άνθρωπο του Σουδάν, οπότε να μην του επιτεθούν. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος και η οικογένειά του έμειναν για 7-8 μέρες, είναι για 8 μέρες. Να, εδώ βλέπουμε το αυτοκίνητό του. Βασίλη, να ακούσουμε λίγο ήχο από αυτά που αφηγείται ο άνθρωπός μας. Ο Έλληνας. Βάλαμε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην είσοδο του Σαρανιού, μόλις μπαίνει στο σπίτι. Αν τυχόν και αυτοί σαρτάρουν μέσα και αρχίσουν και βαράνε, να τους πούμε πως τέλος πάντων έχουμε κάποια διπλωματική ασυλία, μια που είμαστε εντελώς μόνοι εδώ. Εδώ δίπλα μας. Εδώ έχει σκάσει ο όλμος, έχει πάρει κάτω τα παράθυρα. Βάλαμε τη σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτή είναι
Πού να ξέρω από τέτοια πράγματα. Απέναντι οι Τούρκοι σηκώσαν σημαίες στα παράθυρά τους, είναι η πρεσβεία τουρκική. Παντού τρύπες. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Και δεν είναι να σταματήσουν. Η τύχη είναι παντού γεμάτη. Ούτε πρόκειται να σταματήσουν. Δεν επικρατήσει ένας από τους δύο. Εδώ μου μαγάρεψαν και το αυτοκίνητο. Καταστράφηκε. Έπεσε όλμος. Όπως βλέπετε. Μεγάλες ζημίες. Ευτυχώς είχα γεμίσει το τεπόζιτο φουλ της βενζίνας. Δείτε πόσο κοντά ήταν να μπει η σφαίρα μέσα στο τεπόζιτο να μας τεινάξει όλο στον αέρα. Ναι, γεια σας, είμαστε οι Έλληνες από Σουδάν που φάγαμε δύο οβίδες. Μάλλον η μία ήταν όλμος, η άλλη την οβίδα. Η μία έσκασε εδώ, ακριβώς κάτω. Αυτό είναι το μέρος. Και μαγάρεψε όλο το σπίτι. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία δεν είναι. Ωραία είναι που η επιτυχία του Βασίλη. Δυστυχώς οι Έλληνες περνάνε δύσκολα. Άνοιξε τρύπες παντού. Δυστυχώς, Βασίλη, οι Έλληνες περνάνε δύσκολα. Επιτυχία σου δημοσιογραφική. Ξαναμίλησε με τους ανθρώπους σήμερα. Τι κάνουνε? Μίλησα με τους ανθρώπους. Με ενημέρωσε ο συγγνώμης άνθρωπος τώρα ότι πριν από περίπου 2 ώρες ο στρατός μπήκε ενισχυμένος, λέει, μέσα στην πόλη του Σουδάν. Για να πούμε, η τελευταία πληροφορία είναι αυτή. Μπήκε μέσα στην πόλη του Σουδάν και κατάφερε να απελευθερώσει το αεροδρόμιο από τους αντάρτες. Αυτές είναι τελευταίες πληροφορίες. Και θεωρεί και ο ίδιος, τον έστειλα μήνυμα και τον ρώτησα αν αυτό είναι καλό για αυτούς. Και μου λέει ότι είναι καλό, γιατί έτσι μπορεί να καταφέρουν να απελευθερωθεί, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο, να μπορέσουν να επιστρέψουν με σε 130 που ουσιαστικά έχουν έτσι. Είναι από τους 80-85 που μας έλεγε την χθες και προχθές ο κύριος Κατσανιώτης, που έχουν κάνει αίτηση για να φύγουν από το Χαρτούμ. Ακριβώς. Και ακόμα δεν τους έχουν ενημερώσει. Να πούμε κάτι, ότι αυτό που μου είπε, ότι δεν υπάρχει κάποιο προξενείο εκεί στην περιοχή. Υπάρχει ένας πρόξενος ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, όπως μου είπε, και ο οποίος τηλεφωνικά προσπαθεί να κανονίσει τα όσα συμβαίνουν και όσα μπορούν να γίνουν. Περιμέναν και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους, γιατί τους πυροβολούσαν, όπως λέει. Περιμέναν να γίνει μια κατάρρευση του πυρός ή κάτι να γίνει, ώστε να απελευθερωθεί το αεροδρόμιο που το είχαν καταλάβει οι αντάρτες, για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός και η οικογένειά του με σε 130 να μεταφερθούν στην Ελλάδα και να γλιτώσουν από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Άρα δεν έχουν ενημερωθεί, γιατί ο υφυπουργός εξωτερικών είπε ότι είναι η γαλλική πρεσβεία υπεύθυνη, είναι οι Γάλλοι υπεύθυνοι για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα έπρεπε να απευθυνθούν εκεί. Και απορώ για ποιο λόγο δεν τους έχουν ενημερώσει. Πού να το ξέρουν. Λοιπόν, δεν μπορούν πρέπει... να επικοινωνήσουν. Βασίλη. Ζουν μια... Ναι, ναι. Ολοκλήρωσε για να σε χαιρετήσουμε. Απλώς ζουν με μια γεννήτρια. Ο άνθρωπος αυτός ανοίγει τη γεννήτρια κάθε τόσο για να μην δίνει και στόχο και τον χτυπήσουν. Δεν έχει ρεύμα, δεν έχει νερό. Τυχερός στην ατυχία το συνέλληνας που δεν σκάσανε σφαίρες επάνω στη γεννήτρια να δημιουργήσουν πρόβλημα. Να έχει τύχει ο άνθρωπος και να γλιτώσουν όχι μόνο οι Έλληνες, και όλοι οι υπόλοιποι υπήκου. Έτσι και ο κόσμος να σταματήσει αυτός ο εμφύλιος που δυστυχώς γίνεται για το χρυσάφι και το πετρέλαιο. Για το χρυσάφι, ακριβώς. Και ο κόσμος πεινάει. Και ο κόσμος πεινάει. Έτσι. Λοιπόν, Βασίλη, συγχαρητήρια, κύριε Παναγιωτήδη. Μπράβο, για τη δημοσιογραφική επιτυχία. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα πάμε να καλησπερίσουμε στο στούντιο της Αθήνας τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και μέσω Skype τον κύριο Δημήτρη Ριτζούλη από την εφημερίδα Η Δημοκρατία. Αφού κάνω μια ερώτηση στον Δημήτρη για το σημερινό το εξώφυλλο, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σε λίγο ο καθηγητής μας εδώ και δικηγόρος, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, θα μας αποκαλύψει μία δικαστική απόφαση, η οποία είναι υποτελεί δικαστικό δεδομένο για χιλιάδες Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα δικαιωθούν για προσφυγές που έχουν κάνει ή που θα μπορούν να κάνουν. Κύριε Ριζούλη, έχει σήμερα ένα εξώφυλλο, μου άρεσε.
Βαβέλο ΣΥΡΙΖΑ, θα το δούμε κιόλας. Και λες αυτά τα αλλεπάλληλα αυτογκόλ λίγες ώρες πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών. Δεν έχω πάρει την εφημερίδα, τη ξεφύλασα, δεν είδα μέσα. Χθες είχες για το προσκύνημα στον Σόλτς. Όπως είδες, πήγε εκεί μετά το προσκύνημα στον Μπλίνκεν. Προσκύνησε εκ νέου τον Σόλτς που δεν είχε πάει, προσκύνησε εκ νέου τη Γερμανία. Δια του κυρίου Σόλτς αυτή τη φορά που εκπροσωπείται. Του είπε, αφέντη μου, ό,τι θες, πρέσπες του Αιγαίου, εσκελιός μου αρέσουν εμένα ό,τι έχει σχέση με πρέσπες και συμφωνίες τέτοιου ή τύπου. Και ο Μητσοτάκης ήταν εκεί παρόν και ο Ανδρουλάκης ήταν παρόν. Προλαβαίνει άρα για να κάνει συνάντηση και με τον Ερντογάν πριν από τις εκλογές. Για να δούμε λοιπόν το εξώφυλλο. Ίσως δεν χρειάζεται, ίσως δεν χρειάζεται. Ίσως δεν χρειάζεται, σωστό. Για να δούμε το εξώφυλλο του... του κυρίου Ριζούλη στη Δημοκρατία. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Ριζούλη, Βαβέλ ξεβαβέλ ο Τσίπρας, πρώτο κόμμα στη Θεσσαλονίκη όμως. Αυτό να λέμε και το άλλο. Κοιτάξτε, κύριε Καλόγερε, εγώ θέλω να πω το εξής. Τα λέω και για, με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής νωρίτερα. Οι τηλεθεατές σας θα τα ξέρουν, θα τα γνωρίζουν, τα παρακολουθούν στις πολύ συχνές παρουσίες μου εδώ στην εκπομπή σας που μου κάνετε την τιμή και με καλείτε. Δική μας εμείς τιμή, κύριε έχουμε ασκήσει ίσως τη σκληρότερη κριτική από όλους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ανελαίτη κριτική. Όμως, απ' την άλλη μεριά έχουμε και μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία είτε είναι ανίκανη να κερδίσει, είτε δεν θέλει να κερδίσει. Σωστή παρατήρηση. Είναι σαν τις τιμένες ομάδες. Σωστή. Όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, από την ημέρα της ανακοίνωσης των εκλογών μέχρι και σήμερα, δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Έχει 15 μέρες τώρα που σύρεται πίσω από την ατζέντα που θέτει η κυβέρνηση, υπαρκτή και ανύπαρκτη, γιατί οι κυβερνητικοί σερβίρουν και ανύπαρκτα θέματα μεταξύ των υπαρκτών και τρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από πίσω να τα μαζέψει. Και το κυριότερο, ξέρετε ποιο είναι, αυτό που λέει το πρωτοσέλιδο που δείχνεται, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μία συγκεκριμένη ξεκάθαρη γραμμή, μία πρόταση συγκεκριμένη προς τον ελληνικό λαό. Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει, τι κυβέρνηση θα φτιάξει την επόμενη μέρα, τι θα επιδιώξει. Εάν κάποιος λοιπόν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, η ψήφος του πού θα πάει, πού θα καταλήξει και τι αποτέλεσμα θα έχει, δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Και να σας πω γιατί δεν μπορούν, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Μάλιστα, λοιπόν. Και ο λόγος που δεν υπάρχει απάντηση είναι η απλή αναλογική αφενός και αφετέρου ότι οι άνθρωποι επιδιώκουν θεωρητικά κάποιες συνεργασίες χωρίς να έχουν κάνει καμιά προετοιμασία για αυτές τις συνεργασίες. Άλλα λέει ο Τσίπρας, άλλα λέει ο Τσακαλώτος, άλλα λέει ο Δραγασάκης, άλλα λέει ο ξάδερφος του Τσίπρα και πάει λέγοντας. Δεν είναι εικόνα η πολυσυλλεκτικότητα αυτό κάνει. Δεν είναι εδώ πολυσυλλεκτικότητα απλά. Διγλωσία τη λέγαμε πιο παλιά. Είναι, και εκτός γραμμής το λέγαμε, κύριε Ριζούλη, ακόμα πιο παλιά. Εδώ, εκτός γραμμής. Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί δεν τις χρησιμοποιούμε αυτές τις εκφράσεις. Για το πιο βασικό ζήτημα που είναι τι κυβέρνηση θα επιδιώξεις, δεν έχουν συγκεκριμένη στρατηγική. Πώς έτσι θα κερδίσεις εκλογές. Είναι δυνατόν. Δεν έχουν λύσει το βασικό. Και να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει για μένα την τεράστια δυναμία του ΣΥΡΙΖΑ και το λόγο για τον οποίο κατά πάση πιθανότητα θα χάσει τις εκλογές που έρχονται. Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ριζούλη, πλέον το λένε και οι ίδιοι. Όταν μιλάνε για κυβέρνηση, αυτό λένε. Το λένε και οι ίδιοι. Οι ίδιοι το ομολογούν. Προσέξτε όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πριν από 10 μέρες ένα πρόγραμμα για τους υπερχρεωμένους. Ενδιαφέρον πρόγραμμα. Με στοιχεία και προτάσεις που έχουν βάση και θα μπορούσαν να δώσουν μια λύση. 10 μέρες τώρα δεν έκανε τίποτα για να το επικοινωνήσει, να το μάθει ο ελληνικός λαός. Δεν έκανε μία δράση, μία πρωτοβουλία. Θα έπρεπε κάθε μέρα ο Τσίπρας και τα στελέχη του να πηγαίνανε σε δανειολήπτες, σε ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους, να συναντήσουν συλλόγους, να συναντήσουν φορείς, να παρουσιάζουν βήμα προς βήμα αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που έχουν για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Κύριε Ριζούλη, έχουν στοιχεία στα χέρια τους για την κυρία Πιτσίκα, γιατί δεν τα βγάζουν στον αέρα. Δεν ξέρω τι έχουν και τι δεν έχουν, κύριε Παπαδάκη. Έχουν στοιχεία στα χέρια τους για την κυρία Πιτσίκα. Γιατί δεν τα βγάζουν στον αέρα. Τι είναι η κυρία Πιτσίκα. Η κυρία Πιτσίκα ήταν η κυρία η οποία έφτιαξε το Μητρό της Νέας Δημοκρατίας. Έχει άμεση συνεργασία με τον Τηρεσία. Έχει άμεση συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλα υπουργεία. Και στην Αναπτυξιακή. Και είναι και άνθρωπος ο οποίος δεξιά και αριστερά επικαλείται το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
και έχουν στοιχεία. Για ποιο λόγο δεν τα επικαλούνται, δεν τα βγάζουν στον αέρα. Κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα επικαλούνται και κακώς δεν επικαλούνται ότι στοιχεία έχουν. Εγώ ξέρω όμως ότι κατεβαίνουν με ένα πρόγραμμα που δεν το επικοινωνούν και αντί να κοιτάξουν άρα, να αγγίξουν άρα λες το ότι μέσο θέλουν πολίτη, να χάσουν, Δημήτρη. Λες ότι θέλουν να χάσουν. Προσέξτε, κύριε Καλόγυρε, αντί να πιάσουν το σφιγμό της κοινωνίας και του μέσου πολίτη και να μιλήσουν για το πρόβλημά του, που αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων είναι τα χρέη, τα δάνεια και οι υποχρεώσεις στην εφορία και στα ταμεία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, το ιδιωτικό χρέος. Ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει στον κύριο Σόλτς να του μιλήσει για τη Χάγη. Για ποιο λόγο έχει τέτοιο καημό πριν τις εκλογές να δηλώσει ο Τσίπρας στους Γερμανούς ότι παιδιά για τη Χάγη να υπολογίζετε και εμένα. Μην με ξεχάσετε και εγώ συμφωνώ. Εδώ λοιπόν κάτι συμβαίνει. Ανεξήγητο λοιπόν, κατά τη γνώμη. Έχουμε 6 λεπτά. Πρέπει να πάμε στο αποκλειστικό. Που θα χαροποιήσει. Θα μιλήσουμε λίγο για το αποκλειστικό που έχουμε εντάξει, και θα μας το δίνετε σημαντικό. Εσείς τώρα. Ναι. Θέλω λίγο να πάμε στην απόφαση νούμερο 365 του 2023. Βγήκε σήμερα Παρασκευή. Όχι, έχει κυκλοφορήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Για εμείς την βάλαμε τώρα και. Δική σας απόφαση. Δικιά μας. Είναι μεγάλη πέμπτη την. Σήμερα δημοσιοποιείται λοιπόν. Δημοσιοποιήθηκε γενικώς, αλλά σήμερα βγαίνει με εσάς πιο πολύ στον αέρα. Για να δούμε λοιπόν. Η απόφαση αυτή, κύριε Καλόγυρε, αφορά ανεμβολίαστο. Λίγο πιο δυνατά να έχετε καλώσει. Ανεμβολίαστο, ο οποίος υποχρεώνοντο να μπει σε αυτή τη διαδικασία χωρίς τη θέλησή του και φυσικά είχε ως συνέπεια την αναστολή από, και την αποχή με αναστολή από την εργασία του. Μετά και την έκδοση της αποφάσεως 2332 του περασμένου χρόνου, του 2002, που αφορούσε υπουργική απόφαση παρατάσεως της υποχρεωτικότητας μέχρι 31/12 του 2022, βγήκε η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας και ακύρωνε την πράξη εκείνη, την 206, αν θυμάμαι καλά, του νόμου του συγκεκριμένου του, που βγήκε τώρα, το προηγούμενο Πάσχα τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν ετέθη το ζήτημα και το έθεσα πρώτος αυτό το περασμένο χρόνο στο τέλος του Δεκεμβρίου, στο τέλος της αρχές του Δεκεμβρίου, τι έπρεπε να κάνουν, πράγμα που το έκανε η συγκεκριμένη περίπτωση και είχαμε και το αποτέλεσμα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα. Έπρεπε να καταγγείλουν την αναστολή με ένα εξώδικο και να τους υποχρεώνουν σε ανάκληση. Ένεκα του ότι ακυρώθηκε η πράξη επί της οποίας στηρίζεται η αναστολή. Αυτό όποιος το έκανε όπως το είχα πει μέχρι 31/12 έχει αυτή την ευθέως υπέρ του κατάσταση. Και η απόφαση τι λέει? Αυτό κύριε, λέει. Λέει λοιπόν η απόφαση ότι επειδή δεν ήταν στα μέτρα τα ενδεδειγμένα για να τεθεί σε υποχρεωτική αναστολή και βλάπτει σοβαρά την υπηρεσιακή κατάσταση, το πρόσωπο και υφίσταται μέγιστη ηθική βλάβη μέχρι βαθμού που παραμένει σε αιωνία πείνα και δίψα κάποιος στο μαρτύριο του Νταντάλου, έχουν χρησιμοποιηθεί και αυτές οι φράσεις θέλω να πω από το δικόγραφο που είχα εγώ, έβγαλε την απόφαση ότι δικαιούται μισθούς υπερημερίας από τότε μέχρι 31/12, δικαιούται ένεκα της βλάβης που υπέστη ως πρόσωπο. Από την αρχή της αναστολής δικαιούται μισθούς. Από την αρχή. Άρα λοιπόν, ναι. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Επειδή οι λόγοι παραμένουν και για τότε μετά την ακύρωση του Απριλίου. Και ηθική βλάβη 20.000 συν περί τις 2.000 και μετά την καταγγελία της συμβάσεως που έγινε από μας το Δεκέμβριο, δηλαδή και μήνες μετά την 31η του 12ου του 22, για 6 μήνες, για 5 μήνες τουλάχιστον, ως αποζημίωση. Πόσα χρήματα παίρνει ο εργαζόμενος? Γύρω στα 38.000. 38.000, μαζί με την αποζημίωση για ηθική βλάβη. Ναι, ναι. Μαζί άρα με την λοιπόν, ουσιαστικά, παράνομη η αναστολή. Γίνεται δεκτή η αγωγή μας, είναι το πρώτο. Είναι παράνομη αναστολή με αυτή την απόφαση. Η αναστολή κρίνεται κατά μόνας. Δεν μπορεί να πούμε, δεν είναι το δικαστήριο αυτό που θα κρίνει την αναστολή. Κρίνει ότι η αναστολή αυτή με τους συγκεκριμένους λόγους που έχει το
που έχει το δικόγραφο της αγωγής, είναι παράνομο. Μίσω λεπτό. Εάν και οι υπόλοιποι υγειονομικοί τρέξουν τώρα στη δικαιοσύνη, ναι. Μπορεί ο οποιοδήποτε δικαστής να πατήσει πάνω σε αυτή την απόφαση. Φυσικά. Μάλιστα. Είναι διαδικασμένο. Κύριε Ριζούλη. Τρομακτικό. Είναι πρωτόδικη βέβαια η απόφαση. Σας περιμένουμε γιατί βέβαια. Η πολιτεία. Είναι οριστική, δεν είναι αμετάκλητη. Η πολιτεία έχει συνηθίσει να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων τις δικαστικές αποφάσεις. Πάντως, πόσο μάλλον σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι ενθαρρύνει βεβαίως τον κόσμο να διεκδικήσει αυτά που είναι του επέβαλαν. Είναι μια πρώτη νίκη για τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό αναμφίβολα, αλλά περιμένουμε να δούμε και την τελική κατάληξη, γιατί εγώ νομίζω ότι η πλευρά της πολιτείας θα αντιδράσει. Δεν διαφωνούμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και είναι σωστό όπως το λέτε. Δεν λέω καθόλου όχι. Θα ασκήσει ενδικά μέσα η πολιτεία. Και ο καθής έχει. Και ο ενάγων έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση μετά. Βεβαίως, σημασία βεβαίως, γιατί τώρα βεβαίως κερδίθηκε αυτό. Είναι δεν εκτελεστέω. Όχι. Δεν μπορεί να εκτελεστεί εάν δεν γίνει έφεση. Σε πόσο καιρό πρέπει να γίνει έφεση? 30 μέρες από την κοινοποίησή της. Θα το κοινοποιήσετε τώρα ή δεν θα υπάρχει θα το κυβέρνηση? Δούμε, κύριε, όχι, λέω, επειδή δεν θα υπάρχει κυβέρνηση και θα είναι υπηρεσιακή δεν κυβέρνηση. Δεν έχει καμία σχέση η κυβέρνηση. Τι σχέση έχει η κυβέρνηση? Άρα είναι ευκαιρία να κοινοποιήσετε το δημόσιο κοινοποιήσει και μάλιστα στο νοσοκομείο. Το δημόσιο κάνει εκλογές. Το εκπληκτικό ξέρετε ποιο είναι. Η κοινοποίηση θα γίνει στη δομή. Πώς? Η κοινοποίηση θα γίνει στην υγειονομική δομή, τη συγκεκριμένη, σωστά. Και στο δημόσιο, γιατί έχουμε βάλει και το δημόσιο. Μάλιστα. Και λέει εκεί λοιπόν το εκπληκτικό, με ενοχή ολόκληρων, ή ο ένας ή ο άλλος να πληρώσει. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Βέβαια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν πληρώσετε εσείς, θα πληρώσει ο άλλος. Και ή το δημόσιο οργανισμό, δηλαδή. Το Υπουργείο, δηλαδή. Έτσι. Μάλιστα. Άρα ο κύριος Πλεύρης σήμερα δέχτηκε μια δικαστική ήττα. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, σημαντική ερώτηση επίσης. Η υγειονομική δομή συγκεκριμένη είναι ιδιωτική ή δημόσια? Νομίζω είναι ιδιωτική. Και αυτό έχει τη σημασία. Ναι, γιατί θα είχαμε άλλη διαδικασία αν ήταν δημόσιο. Αλλά αυτό έχει πρόκριμα και για την δημόσια. Και του δημοσίου χαρακτήρα αγωγή, καθότι θα πήγαινε στα διοικητικά δικαστήρια, κρίνει και ως ένα βαθμό κάποια πράγματα και ως προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Γενικά η όλη ιστορία με την πανδημία έχω την εντύπωση ότι θα αφήσει πολλούς λεκέδες. Καλά τώρα. Κύριε Ριζούλη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο? Όχι, για το συγκεκριμένο θέμα θα δούμε με λεπτομέρειες την απόφαση, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Είναι πάντως μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο κύριος Παπαδάκης. Η γνώμη μου είναι, κύριε Παπαδάκη, σας το έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, ότι για πολλά χρόνια θα ασχολούμαστε με τον κορονοϊό και τα απόνερά του και τα σκάνδαλα του κορονοϊού. Γιατί υπάρχουν και πολλά σκάνδαλα εκεί πέρα μέσα. Όχι μόνο σε επίπεδο ελληνικό, αλλά και παγκοσμίω. Σωστό. Κρατήστε μικρό καλάθι, γιατί βγήκε η κυρία Παγώνη, άκουσα, και μιλάει για καινούργια πανδημία, καινούριο ιό από το Σεπτέμβριο, να μας προειδεάσει. Το προγραμματίζουν. Τώρα. Μάλιστα, ωραία. Και είχαμε και Σπύρο Παπαδάκη, πες μας, και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα λόγω εκλογών. Α, ναι, ο κύριος Κέρτσος και επισήμως κυβερνητικός εκπρόσωπος και η κυρία Πελώνη, θα αυτή μου επιτρέψετε... Αυτή που έβρεσε τον Σαμαρά είναι... Ποιο? Αυτή που έβρεσε τον Σαμαρά, η Πελώνη. Η κυρία Πελώνη, ναι, η αριστερία, η Πελώνη, πολύ καλή συνάδελφος, διπλωματική συντάκτρια, Δημήτρη, στα ίδια... Η ίδια που έβρεσε τον Αντώνη Σαμαρά, αυτή δεν είναι, γιατί... Κάποια πράγματα έτσι. Ξέρεις ότι έχω και ένα οικογενειακό Αλτσχάιμερ, αλλά έχω την εντύπωση πως η ίδια είναι. Ίδια, λοιπόν, η κυρία Πελώνη, να πούμε ότι αναλαμβάνει και πραγματικά μας έκανε τρομερή εντύπωση. Φαντάζομαι ότι έχει έρθει και σε σένα, Δημήτρη, η ανακοίνωση. Αναλαμβάνει για τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης σύμβουλος του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Ωραία. Ναι, μπάς περιπτώσει. Οι αλλαγές τώρα στο επιτελείο ενώπιση των εκλογών. Ωραία θα περάσουμε μέχρι τις 21 Μαΐου. Κανένας άξιος δεν πάει χαμένος. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και ο κύριος Κέρτσος με την προϋπηρεσία στο ΣΕΒ είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να πιάσει το σφιγμό του μέσου πολίτη και να εκφράσει καλύτερα την Πασό, κυβέρνηση. Το Πασόκ, του Πασόκ δεν είναι ο κύριος Κέρτσος? Εντάξει τώρα, Πασόκ τώρα, Πασόκ και... Όχι απλά από το Πασόκ, εδώ δεν είναι. Νέα Δημοκρατία, αν μου μια μικρή παρέμβαση... Το Πασόκ είναι εδώ πάντως. Εδώ είναι το λάθος που κάνουν όλοι
όσοι θέλετε και θέλουμε να γίνει κάτι άλλο. Ασχολούμαστε ιδιαίτερα και βάζουμε ποιος καλύτερος, ποιος χειρότερος από τους υπάρχοντες, ενώ όλοι είναι μέσα στο ίδιο καλάθι. Προστά. Και γράψτε το ότι μαζί και οι τρεις θα κινδυνέψουν να πιάσουν το 50% στις εκλογές. Θα το δούμε, κατώτερο των περιστάσεων το σημερινό πολιτικό προσωπικό. Πολύ κατώτερο. Ευχαριστώ τον κύριο Ριζούλη που με τίμησε και απόψε. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ ο κύριος. Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιωτόπουλο που μας τιμήσε, κύριε καθηγητά. Καλά, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα και μαζί με τον κύριο Παπαδάκη θα φιλοξενήσουμε αμέσως μετά την καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, χειρουργό, γυναικολόγο και μαστολόγο, την κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, για να μας μιλήσει για ένα συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. Διαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτά που θα πει. Και αμέσως μετά, στο τρίτο μέρος, θα έχουμε κοντά μας και τον διεθνολόγο, δικηγόρο και υποψήφιο βουλευτή Α Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σταμάτη Γεωργούλη, παλιό φίλο της εκπομπής. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Shocks. Οι New Shocks, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Shocks, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Shocks είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας 2 ζευγάρια New Shocks σας κάνουμε δώρο άλλα 2. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο, καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.